του Χριστού. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, τη σειρά των μαθημάτων μας από το έργο και το σχέδιο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Θα διαβάσουμε τη σελίδα 873, το ΚΕ κεφάλαιο, 25 κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 25 κεφάλαιο, ΚΕ κεφάλαιο. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτινες λαβούς ετας λαμπάδας αυτών εξήλθων εις απάντησουν την νυμφίου. 5 δεξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούς ετας λαμπάδας αυτών δεν έλαβαν με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβαν έλεον εν της αγίης αυτών μετά το λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και μωρέ, είπων προς τους φωνήμους, δώστε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και σε εσάς, όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε σε αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διεναγοράσω, συνήλθε ο νυμφίος και οι έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, όσοι από δημόν εκάλεσε τους δούλους αυτού, και παρέδωκε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Κι εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον 2, κι εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο δούλος, ο λαβών, τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε άλλα 5 τάλαντα ως αυτός, και ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψε εις την γην και έκρυψε το αρχήριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδοκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα εκείρδησα εν αυτής. Και είπε προς αυτούς τον ο κύριος αυτού, Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα αιωλίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθέ εις τη χαρά του κυρίου σου. Προσερθών δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδοκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος, Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθέ εις τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθών δε και ο λαβών το εν τάλαντον είπε, Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δε διεσκόρπισας. Και φοβηθείς, υπήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου, εν τη γη ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, Πονηρέ δούλε και οκνηρέ ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου στους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δώστε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των ακραίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Αφού μιλήσαμε μέχρι τώρα, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, για την πρώτη αρπαγή της Εκκλησίας κατάσταση στην ανθρωπότητα, επίσης μιλήσαμε και για τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου, ο οποίος πρόκειται να έλθει και μάλιστα αφού γίνει προηγούμενα η αρπαγή της Εκκλησίας. Τώρα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα, πώς πρέπει να είμαστε εμείς οι πιστοί, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να μην χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι έχουμε αναγεννηθεί,
ή το γεγονός ότι έχουμε βαπτιστεί εν ύδατι με επίγνωση στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, ή ακόμη και το γεγονός ότι έχουμε πληστεί Πνεύματος Αγίου, ή ακόμη και το γεγονός ότι αγωνιζόμεθα στον αγιασμό και κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν μας εξασφαλίζει την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί πολλές φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουμε κάτι, δεν το κάνουμε, αλλά αυτό είναι απαραίτητο για την συμμετοχή μας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Άλλωστε, δεν πρέπει να μας παραξενεύει αυτό, είναι γραμμένο και η γραφή είναι αδύνατο να αναιρεθεί, ότι ο λαός μου χάνεται διέλειψη γνώσεως. Δηλαδή υπάρχει πιθανότης από έλλειψη συγκεκριμένων πραγμάτων και συγκεκριμένης διδασκαλίας, από έλλειψη γνώσεως, να μην βρεθούμε εκείνη τη στιγμή έτοιμοι. Όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που μας αγαπάει, πάντοτε είναι πρόθυμος και έτοιμος και να μας διδάξει και να μας ενημερώσει και να μας αποκαλύψει, αλλά και να μας οδηγήσει. Να μας οδηγήσει μέσα στο θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το οποίο αποκαλύπτεται και εκφράζεται από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, που είναι αψευδής και θεόπνευστος, αλλά και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς επίσης είναι γεγραμμένο εσείς πάντες είστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Προκειμένου λοιπόν να καταλάβουμε τα περί της ετοιμασίας μας για την αρπαγή της Εκκλησίας και του ότι είναι απαραίτητο να είμαστε άγρυπνοι, καθώς μας προτρέπει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό. Προκειμένου λοιπόν να είμαστε άγρυπνοι, ώστε να είμαστε έτοιμοι, με πολύ απλά λόγια, γιατί είναι απαραίτητο και αναγκαίο να καταλάβουμε τα ουράνια μηνύματα του Θεού, και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και παρά μόνο από τον δάσκαλο Ιησού Χριστό, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιεί τις υπέροχες αυτές παραβολές, τις τόσες απλές, όπου μας δίδεται η δυνατότητα και το πιο απλό μυαλό πιστού ανθρώπου, πέρα από μόρφωση ή αμορφωσιά και πέρα από εξυπνάδα ή όχι, όλοι μας να καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωτηρία των ψυχών μας. Αλλά όχι μόνο να καταλαβαίνουμε για τη δική μας την προσωπική ζωή και για τη δική μας την ψυχή, αλλά καταλαβαίνοντες να εκπληρώνουμε αυτό που ο Θεός έχει προσδιορίσει στον κάθε έναν από μας, την ειδική χάρη και την αποστολή, και να την εκπληρώνουμε πάλι με διδασκαλία, αλλά ακόμη και με φανερώσεις Πνεύματος Αγίου, αλλά ιδιαιτέρως και το σημαντικότερο απ' όλα είναι με την προσωπική μας ζωή. Γιατί το ωραιότερο κήρυγμα που μπορεί να κάνει ο χριστιανός είναι η προσωπική του ζωή. Αντίθετα, όσο και όμορφα αν τα λέμε, αν αυτά που λέμε δεν συμμαρτυρούνται από την προσωπική μας ζωή, είναι άχρηστα και μάταια. Η παραβολή λοιπόν είναι απλή. Μιλάει ο Κυριός μας για 10 παρθένες. Που παρθένες δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά αναγεννημένοι, ακόμη θα έλεγα και βαφτισμένοι με πνευμάγιο, αλλά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι προσμένουν την έλευση του Κυρίου. Προσμένουν τον Κύριο. Και ακόμη ξέρουν και συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρουν ότι ο γάμος έγινε και αυτή τη νύχτα έρχεται. Τι δεν ξέρουν? Την ώρα και τη στιγμή. Δεν ξέρουν και δεν μπορούν να στοχαστούν πότε θα έρθουν. Γι' αυτό, επειδή ξέρουν ότι αυτή τη νύχτα έρχεται, γιατί περίμεναν να απαρχείς από το απόγευμα, έγινε ο γάμος, θα γίνει το συμπόσιο. Το συμπόσιο κάποια στιγμή τελειώνει του γάμου, κάποια συγκεκριμένη ώρα, στις 10, στις 11, στις 12, στη 1, στις 2, στις 3, στις 4, στις 5, αλλά θα έρθει. Την πρώτη φυλακή της νυχτός, τη δεύτερη,
την Τρίτη, την Τετάρτη φυλακή της νύχτος, αλλά θα έρθει. Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι είναι παρθένες, δηλαδή σε αγιασμό, σε καθαρότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι γνωρίζουν, έχουν επίγνωση των χρόνων και των καιρών, όχι σε λεπτομέρεια, αλλά σε γενική θεώρηση, όπως και εμείς σήμερα. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως και ο Θεός μας λέει και μας βεβαιώνει ότι δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Και το τρίτο χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν τις λαμπάδες τους αναμένες, δηλαδή έχουν σωτηρία. Δεν είναι κάποτε σωσμένες και τώρα έχασαν τη σωτηρία τους, περιμένουνε, αλλά ποτέ δεν θα έρθει για αυτούς, αλλά η σωτηρία τους διατηρείται. Η λαμπάδα τους είναι αναμένη. Είναι φως μέσα στον κόσμο αυτό. Και έχουν πάρει φως από τον Χριστό. Και έτσι λοιπόν αυτές οι 10 παρθένες εξέρχονται με λαμπάδες αναμένες εις η απάντηση του νυμφίου. Αλλά έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο οι ίδιες δεν το έχουν καταλάβει ακόμη. Αλλά το ξέρει μόνο ο καρδιογνώστης Θεός και ο παντογνώστης Θεός, ότι 5 από αυτές θα εισέλθουν και 5 από αυτές δεν θα εισέλθουν. Και μάλιστα το περιγράφει, 5 από αυτές είναι φρόνιμες, σοφές, και 5 από αυτές είναι μωρές, άφρονες, ανόητες. 5 δηλαδή φρόνιμες που θα εισέλθουν και 5 μωρές που δεν θα εισέλθουν. Και κάθε φορά που το διαβάζω και διαβάζω αυτή την παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, με πιάνει φόβος και τρόμος, γιατί ο Κύριος ξέρει, αλλά αυτές δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Αυτές πήγαιναν με τη βεβαιότητα ότι όταν θα έρθει ο νυμφίος θα εισέλθουν μέσα στο γλέντι και μέσα στην ανάπαυση. Είναι αυτό που είπαμε, ότι πολλές φορές δεν έχουμε καταλάβει κάτι που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι 10 αγαπημένες, προσέξτε χαρακτηριστικά ωραία αδελφοί, αγαπημένες, δεν ήταν τσακωμένες μεταξύ τους, ενωμένες, χαρούμενες, και οι 10 με λαμπάδες αναμένες εξήλθαν εις απάντηση του νυμφίου με τα πάσης βεβαιότητος ότι θα τον απαντήσουν. Τα πάσης βεβαιότητος. Και ήξεραν επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να τους δεχτεί ο νυμφίος αν δεν είναι αναμένες οι λαμπάδες τους. Αυτό το ήξεραν. Ένα δεν έλαβαν υπόψη τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι φρόνιμες ότι η λαμπάδα τους θα είναι αναμένη όσο χρειαστεί, και οι άλλες, η λαμπάδα μας θα είναι αναμένη όσο αντέξει. Αυτό δεν έλαβαν υπόψη τους. Και θέλω αυτό να το επαναλάβω, αγαπημένα μου αδέρφια. Οι μεν είπαν, οι φρόνιμες, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, αλλά θα πάρω μαζί μου λάδι, μην τυχόν και δεν αντέξει. Οι μωρές είπαν, θα αντέξει. Ο Λόγος του Θεού όμως λέει, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Και να το πω πιο σωστά, πόσο θα αντέξεις? Και γιατί? Γιατί ζούμε σε εμπόλεμη κατάσταση. Η ζωή μας είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν είμαστε σε μία κατάσταση, σε μία πορεία
ευημερίας και ευρυχωρίας πνευματικής, αλλά ζούμε και προχωράμε σε μία πορεία πολέμου, δοκιμασιών, επιθέσεων. Και οι επιθέσεις έρχονται από πολλά μέτωπα και με πολλούς τρόπους. Όλα στον κόσμο αυτό βαίνουνε προς το τέλος τους. Σήμερα σηκώθηκα και στο πρωί που σηκώθηκα είχα μείνει για λίγο μόνος μου, είχε φύγει η Άννα και μπήκα στο ίντερνετ και έψαξα να βρω λίγο για την πορεία της ανθρωπότητας. Και ιδιαίτερα εγώ ξεκίνησα για την οικονομική. Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ενεργειακά προβλήματα, τρομακτικά, περιβαντολογικά προβλήματα, τρομακτικά, που δεν τα λέω εγώ, αλλά τα καταλαβαίνουμε όλοι μας και εγώ. Προβλήματα τροφίμων, τρομακτικά. Προβλήματα ύδατος, νερού, τρομακτικά. Αδυναμία συνεργασίας, κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, παγκόσμια. Και τέλος το σημαντικότερο, ακούτε τι λένε ότι είναι το σημαντικότερο, έλλειψης πίστεως. Και το είπανε σωστά, έλλειψης εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστεύονται ούτε θεούς ούτε ανθρώπους. Καμία εμπιστοσύνη. Επικοινωνικού επίπεδου, ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, δεν τον εμπιστεύεται. Τα παιδιά τους γονείς δεν τους εμπιστεύονται. Τα αδέλφια μεταξύ τους δεν εμπιστεύονται. Οι γονείς τα παιδιά δεν τα εμπιστεύονται. Ο λαός τους κυβερνήτες δεν τους εμπιστεύεται. Κάνανε μετρήσεις ένα μήνα μετά την εκλογή κυβερνήσεων. Δεν θα αναφερθώ ποιον. Ως προς την εμπιστοσύνη. Μέσα σε ένα μήνα, κατακόρυφη πτώσεις. Έλλειψης εμπιστοσύνης. Τώρα να προχωρήσουμε εμείς λίγο πνευματικά. Ο διάβολος θριαμβεύει. Το πνεύμα του Αντίχριστου θριαμβεύει. Αυτό που επικρατεί και ο κίνδυνος και της Εκκλησίας είναι βασικά πράγματα. Δύο βασικά πράγματα και μέσα από αυτά όλα τα άλλα. Το πρώτο, ρίζα πάντων των κακών, η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία, δηλαδή η κερδοσκοπία, σε οποιαδήποτε μορφή της, νόμιμη και παράνομη. Το δεύτερο, η πορνεία. Πορνεία που χτυπάει πια τους πάντες. Γέρους, νέους, παιδιά. Και το σημαντικότερο αυτών των δύο και άλλων που δεν θα αναφερθώ, ότι πλέον αυτά θεωρούνται πια, έχουν γίνει αποδεκτά ως φυσιολογικός τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν μιλήσουμε λίγο με τη δική μας εκκλησιαστική γλώσσα, θεωρούν ότι δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι επιτυχία. Επιτυχία. Να καταφέρω να σε κλέψω είναι επιτυχία. Να καταφέρω να σου πάρω τη γυναίκα είναι επιτυχία. Να καταφέρει ένας άντρας να πάρει, προσέξτε, όχι τη γυναίκα, τον άντρα μιας γυναίκας είναι επιτυχία. Ζούμε λοιπόν σε μια ζωή και σε μια πορεία πολέμου. Τα βέλη του εχθρού είναι πεπειρωμένα.
Και μάλιστα με καρδιά ανθρώπινη, απαντηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Άντε τώρα να αντιμετωπίσει ο χριστιανός τα προβλήματα τα προσωπικά του, τα οικογενειακά, τα οικονομικά, τα υγείας. Άντε να αντιμετωπίσει τώρα τα προβλήματα των παιδιών του. Δεν αντιμετωπίζονται. Δεν αντιμετωπίζονται. Μην κοροϊδέψουμε τους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμένα, εγώ τα παιδιά μου θα τα μεγαλώσω και θα είναι. Τίποτα δεν θα είναι. Γιατί τα παιδιά σου στην εξουσία σου είναι λίγες ώρες το 24ωρο. Πολύ λίγες. Όλο το άλλο 24ωρο είναι στο σχολείο, στη δουλειά ίσως, στο κομπιούτερ και στις φαντασιώσεις του, στις σκέψεις του. Άντε να τα βγάλεις πέρα, δεν τα βγάζεις πέρα. Εάν μάλιστα καταφέρει ο εχθρός και επέμβει στη σχέση πατέρα και μητέρας, εκεί είναι που τα πράγματα πια γίνανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε μέσα στο σπίτι. Αλλά να προσπεράσουμε λίγο τα πράγματα. Τα μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται μέσα στις εκκλησίες πια. Μέσα στις εκκλησίες που αρχίζουν και μπαίνουν τα ίδια προβλήματα. Φιλαργυρία και πορνεία. Σαρκολατρία. Και μπαίνουν οι ύπουλα. Ιδίως στα νέα παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους και σε όλους. Κάποτε δεν είχαν πιθανότητες τα παιδιά να γνωριστούν. Περιορισμένες. Πόσους να γνωρίζαν και πόσες να γνωρίζανε. Τώρα μπαίνει στο Facebook. Το Facebook είναι για όλους εμάς τους μεγάλους που είμαστε ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Είναι ένα φοβερό εργαλείο στο να γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και να τα φτιάχνουν. Και μετά να βρίσκονται και οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Και το χειρότερο απ' όλα. Δημιουργούνται οι σχέσεις μέσα στην εκκλησία και λένε δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι να πάρω τη γυναίκα του πρεσβυτέρου, του συμπρεσβύτερου μου, να την παντρευτώ και αυτός να πάρει τη γυναίκα τη δική μου και να την παντρευτεί. Όχι, αφού παντρευόμαστε. Αμαρτία είναι δύο παιδιά να βγαίνουν και να φιλιώνται. Δεν πειράζει. Δεν είναι αμαρτία. Και σπάει το πράγμα. Αμαρτία είναι να παίρνουμε κιθάρες και να ψέλνουμε όλοι μαζί. Βεβαίως δεν είναι αμαρτία. Αλλά η συνέχεια ποια θα είναι. Και δεν φτάνει εκεί και προχωράει και πιο πολύ. Όμως σήμερα δεν θα αναφερθούμε σε αυτά. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να μιλήσουμε με τους γονείς ιδιαίτερως αλλά και με τα παιδιά πάνω σε αυτά τα θέματα. Αδερφοί αγαπητοί, όλα τα φρονήματα της σαρκός είναι αμαρτία. Και να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τους διπλανούς μας. Και πρέπει να μένουμε πιστοί, στερεοί, στο Λόγο του Θεού. Στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Στον αγιασμό. Γιατί είναι φοβερό να είμαστε μέσα στις 10 παρθένες και οι 5, όχι μία, και οι 5 να βγουν από όξω. Φοβερό. Γιατί λέμε δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πειράζει, δεν πειράζει. Θυμάμαι μια φορά ήμουν καινούριο στην πίστη πριν 25-26 χρόνια. Είχε έρθει ένα ζευγάρι από την Αμερική. Και μου λένε είμαστε Απόστολοι, ρε Απόστολοι. Εγώ τότε με αγαθοσύνη και τώρα, αλλά πάντα αγαπάω τους αδελφούς μας, τους ξένους. Τους άνοιξα το σπίτι, μπήκαμε μέσα. Αλλά μου κάνανε μερικά πράγματα εντύπωση. Αυτός ήταν περίπου 40-45 χρονών. Η κοπελίτσα δεν πρέπει να ήταν πάνω από 21-22 και είχαν ένα μωρό παιδάκι. Δεν έδωσα σημασία. Και εκεί που κουβεντιάζομαι, του λέω, πώς μου ήρθε, πόσα παιδιά έχεις? Μου λέει 4.
Εκεί ξύπνησα. Λέω, κάτσε, πότε προλάβες να τα κάνεις τέσσερα παιδιά με αυτή την κοπελίτσα? Όχι, λέει, ήταν η προηγούμενη μου κοπέλα. Λέω, η προηγούμενη γυναίκα έχεις κάνει τρία παιδιά, ναι. Και έχει πεθάνει? Όχι, μου λέει. Ζει. Λέω, και ξαναπαντρεύτηκε? Μου λέει, παντρεύτηκε. Ποιον παντρεύτηκε? Έναν αδερφό. Α, λέω, περάστε έξω, σας παρακαλώ. Λέει, τι, περάστε έξω, σας παρακαλώ. Δεν καταλάβαινε αυτός. Περάστε έξω, σας παρακαλώ. Εδώ το σπίτι μας δεν δέχεται αυτά τα οποία φέρνεις εσύ και μας λες. Χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, στερεή απόφαση να πάμε στον ουρανό. Αμήν, αδερφοί. Στερεή, θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Τώρα τι να τα κάνουμε όλα τα άλλα? Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Βοήθα μας, Κύριε, και φανέρωσέ μας τις ελλείψεις μας. Πρέπει να υπομείνουμε ως τέλους τις υποθέσεις, τις επιθέσεις, συγγνώμη. Μέχρι τέλους πρέπει να τα υπομείνουμε αυτά. Γιατί κινδυνεύει να σβήσει η λαμπάδα μας και δεν μπορούμε να την ξανανάψουμε. Και εγώ θα σας πω, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θέλει να μάθετε ποιος είναι φρόνιμος? Θέλετε να μάθετε ποιος είναι μωρός? Ο φρόνιμος είναι αυτός που ακούει τα λόγια μου και τα πράττει. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αυτός που λέει αλληλούια, δόξα, Κύριε, σε ευχαριστούμε? Όχι, δεν εισέλθει. Ούτε αυτός που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο θα εισέλθει. Ούτε αυτός που κηρύττει. Ούτε αυτός που προφητεύει. Αλλά αυτός που ακούει με προσοχή τα λόγια του Χριστού, δηλαδή τα διαβάζει, ακούει το κήρυγμα, προσεύχεται και του τα φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο, με μία πρόθεση. Δεν ξέρω με δύναμη, αλλά με πρόθεση να τα πράξει. Και ο Θεός θα του δώσει και δύναμη. Αλλά τον πλησιάζει το Θεό με ταπείνωση. Κύριε, δεν ξέρω. Δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου. Κύριε, δεν ξέρω. Δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Γιατί οι πέντε είχαν πάρει το μπουκάλι με το λάδι και γιατί οι άλλες πέντε δεν το έλαβαν καν υπόψη τους? Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται, δεν θα μου χρειαστεί, θα τα καταφέρω, θα φτάσει, θα αντέξει. Εγώ έχω ωραία λαμπάδα. Αδελφοί αγαπητοί, ούτε θα τα καταφέρουμε, ούτε θα αντέξουμε, εάν δεν προβλέψουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μας κρατάει πιστούς. Θα σου πω εγώ ποιος είναι ο φρόνιμος, λέει ο Κύριος μας. Και μοιάζει με αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του, αλλά όχι όπου του αρέσει. Ωραία είναι η παραλία. Ναι, αλλά έχει άμμο. Ναι, αλλά είναι δίπλα στη θάλασσα. Ωραίο είναι και κάτω στο λιβάδι, αλλά έχει άμμο. Κόμμα. Ναι, αλλά είναι μέσα στη σκιά. Ο άλλος όμως τι λέει? Πρέπει να βρω μια πέτρα να το οικοδομήσω, ένα βράχο. Δεν χτίζανε τότε με μπετά. Χτίζανε με τη μία πέτρα πάνω στην άλλη και τη στερεώνανε πάνω σε ένα βράχο για να μένει ακίνητη. Γιατί ήξεραν ότι θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι αέριδες, θα έρθουν οι επιθέσεις, θα έρθουν οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, και πρέπει η κατοικία να σταθεί. Και θα σταθεί μόνο αν είναι χτισμένη στο βράχο. Αν δεν είναι στο βράχο, εύκολα πέφτει. Δεν χτίζανε λοιπόν το σπίτι τους όπου θέλανε και όπως θέλανε. Και εμείς τη ζωή μας δεν πρέπει να τη φτιάχνουμε όπως θέλουμε και όπου θέλουμε. Αλλά τη ζωή μας πρέπει να την στερεώνουμε πάνω στο Λόγο του Θεού, αδερφοί. Πάνω στο Χριστό. Πάνω στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι πρέπει να στερεώνουμε τη ζωή μας. Με επιπολαιότητες, με τραγουδάκια. Δεν πάμε στον ουρανό. Ο Θεός θα παραλάβει άνδρες πίστεως και δυνάμεως, άνδρες Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, άνδρες και γυναίκες αποφασισμένες να πάνε στον ουρανό.
με επίγνωση ότι δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν αδελφοί. Χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη. Και πράγματι, όπως τα είπε ο Κύριος, για αυτές τις 10 παρθένες έτσι και έγινε. Πέρναγε η ώρα, αργούσε ο Κύριος να έρθει. Άργησε περισσότερο από ό,τι υπολογίζανε. Δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα υπολογίζουμε, αδελφοί. Το λέμε, το τονίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Δεν θα γίνονται τα πράγματα στη ζωή σου έτσι πως τα υπολογίζεις. Τα πράγματα θα γίνονται στη ζωή σου έτσι πως θα σου αποκαλύπτει ο Χριστός. Και τότε θα είσαι νικητής. Πέρασε και έφτασαν τα μεσάνυχτα. Και μέχρι τα μεσάνυχτα και οι 10 αποκοιμήθηκαν. Τι σημαίνει αποκοιμήθηκαν, επειδή βράδυ είναι ο Κύριος? Δεν σημαίνει ότι έχασαν τη σωτηρία τους, αλλά δεν στοχάζονταν πια. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία το 83 μέχρι και το 90, όλοι οι άνθρωποι, και το 92-93, όλοι οι άνθρωποι της εκκλησίας μας ήταν φωτιά. Έρχεται ο Κύριος, φωνάζανε. Πήγαινα σε ευαγγελικές εκκλησίες και μου λέγανε, μην τα ακούς αυτά, δεν έρχεται ο Κύριος. Και λέω, πώς γίνεται εσείς να λέτε δεν έρχεται και αυτοί να λένε έρχονται? Και μου είπε κάποιος σοφός γέροντας αδερφός, κάποτε και αυτοί το λέγανε, έρχεται ο Κύριος. Αλλά δεν ήρθε μέχρι να αντέξουνε, έχασαν την αντοχή τους, γι' αυτό το λένε αυτό. Και είπα και έλεγα τότε, λες να χάσω κι εγώ την αντοχή μου. Και αδερφοί, χάσαμε την αντοχή μας. Γιατί η αντοχή του ανθρώπου είναι περιορισμένη. Γι' αυτό μας δίνει ο Χριστός τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί? Γιατί ο εξωτερικός άνθρωπος στείνεται, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο εσωτερικός πρέπει να ανανεούται κάθε μέρα. Και δεν μπορεί να ανανεούται ο εσωτερικός μας άνθρωπος εάν δεν τρέφεται, όπως δεν μπορεί να ανανεούται ο εξωτερικός μας άνθρωπος αν δεν τρέφεται με άρτο για να ζήσει. Έτσι και ο εσωτερικός μας άνθρωπος δεν ανανεούται αν δεν τρέφεται με τον άρτο, τον ουράνιο που είναι ο Λόγος του Θεού, και δεν δροσίζεται και ξεδιψάει με τα νερά, τα ζώντα του Πνεύματος του Αγίου. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή μεγάλη και εξύπνησαν άπασε και οι 10. Αλλά τώρα είναι πολύ αργά, γιατί οι λαμπάδες και των 10 τρεμοσβήνουνε, γιατί έχασαν την αντοχή τους. Αυτό είναι, απεκοιμήθησαν. Τρεμοσβήνουνε, έχασαν τις αντοχές τους. Όμως ευχαριστούμε το Θεό για τις φρόνιμες, οι οποίες χωρίς να τα χάσουνε, πήραν το λαδάκι, γέμισαν τη λαμπάδα και ξαναπήρε φωτιά. Οι μωρές ζητάνε βοήθεια. Τώρα είναι αργά. Δώσ' μας από το λάδι. Δεν γίνεται τώρα. Πάει, πέρασε. Πέταξε το πουλάκι. Το λάδι το δικό μου δεν φτάνει για σένα. Και το λάδι το δικό σου δεν φτάνει για τον άλλον. Η δική μου μακάρι, ο δικός μου αγιασμός και φροντίδα δεν επηρεάζει καθόλου εσένα.
Το αν η γυναίκα μου είναι έτοιμη να πάει για τον ουρανό δεν σημαίνει ότι θα πάω κι εγώ. Και αντίστροφα. Κάθε ένας έχει προσωπική διαπραγμάτευση με τον Χριστό. Με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο. Προσωπική σχέση. Προσωπικός είναι ο αγιασμός. Προσωπική είναι η ετοιμασία. Μόνος του είναι και πάντοτε θα είναι ο χριστιανός. Μόνος του με τον Χριστό. Αν μπορεί να έχω μια μεγάλη οικογένεια, μόνος σου θα είσαι. Όταν προσεύχεσαι, μόνος σου είσαι. Όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, μόνος σου είσαι. Μόνος του είναι ο χριστιανός. Μόνος σου αναγεννήθηκες. Μόνος σου σε βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Μόνος σου βαφτίστηκες εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο. Μόνος σου. Μόνος σου θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνος σου θα σταθείς μπροστά στο βήμα του Χριστού. Μόνοι μας είμαστε. Προσωπική επιλογή. Βεβαίως έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Αλλά ο κάθε άνθρωπος και ο χριστιανός έχει μία μοναξιά. Και μάλιστα στον κόσμο η μοναξιά είναι τρομακτική. Στην Εκκλησία η μοναξιά μας γίνεται ευλογία μαζί με τον Χριστό. Είμαι μόνος μου αλλά είναι ο Χριστός μαζί μου. Είσαι μόνη σου αλλά είναι ο Χριστός μαζί σου. Πού? Παντού. Στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, όταν κοιμάσαι, όταν ξυπνάς. Πόσες φορές όλοι μας. Αλλά θέλει πάντοτε ο Θεός. Κοιμόμαστε και δεν μιλάμε στον Κύριο. Και δεν μας μιλάει και ο Χριστός. Σηκωνόμαστε. Στη δουλειά μας. Θυμάμαι όταν δούλευα ή τώρα είμαι συνταξιούχος, σας έχω πει, κάποιες ώρες δεν άντεχα άλλο και έφευγα και πήγαινα στην τουαλέτα όχι για φυσική ανάγκη αλλά για πνευματική ανάγκη. Να γονατίσω, να πλειστώ Πνεύματος Αγίου, να ζητήσω χάρη και έλεος, να πάρω δύναμη, να γεμίζω τη λαμπάδα μου με λάδι για να μπορέσω να συνεχίσω και να σταθώ. Οι πέντε λοιπόν ατύχησαν στη σκέψη και στην πρόβλεψη και έχασαν τα πάντα. Δεν έκτισαν το σπίτι τους στο βράχο και ήρθανε οι άνεμοι, ήρθαν οι βροχές, οι ποταμοί και το σπίτι έπεσε και η πτώση ήταν μεγάλη. Ενώ αυτός που είχε χτίσει το βράχο, ήρθαν οι άνεμοι, μπορεί να λασπώθηκαν τα παράθυρα, μπορεί να τρέξε και κανένα κεραμίδι, γιατί δεν είμαστε τέλειοι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το σπίτι δεν έπεσε. Αυτό έχει σημασία. Το σπίτι δεν έπεσε. Και ενώ οι πέντε φρόνιμες προετοίμαζαν και ετοίμασαν και όπως λέει το κείμενο εκόσμησαν τις λαμπάδες τους, οι πέντε μωρές έτρεχαν να πάνε να βρουν λάδι. Γιατί ο χρόνος αυτός που δίδεται κατά χάριν από το Θεό μεταξύ του κελεύσματος και της φωνής του Αρχαγγέλου και της μεταμόρφωσης του σώματος είναι τόσο μεγάλος ώστε έτοιμος να μπορεί να πληστεί Πνεύματος Αγίου και να είναι στην αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά είναι τόσο μικρός που όποιος δεν είναι έτοιμος δεν μπορεί να προλάβει. Χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά υποθέτω ότι είναι πολύ περιορισμένο, γιατί περιγράφει αυτό το χρονικό διάστημα ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και μην το ανοίγετε εσείς, σας το διαβάσω εγώ. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, κατ' εκείνη την ημέρα όποιος ευρεθεί πάνω στο δώμα, στο πατάρι, και τα σκεύη αυτού εις την οικίας μην καταβίδει αν τα λάβει αυτά, και όποιος είναι στο αγρό ας μην επιστρέψει τα οπίσω. Μην αρχίζει να γυρίζει σαν τις πέντε μωρές να βρει, αλλά εκείνη τη στιγμή να γονατίσει όταν ακούσει το κέλευσμα και η πληροφόρηση θα είναι πλήρης.
Όταν θα ακούσει το κέλευσμα και τη φωνή του Αρχαγγέλου, να σηκώσει τα χέρια ψηλά, να πληστεί Πνεύματος Αγίου, να έρθει δύναμη του Θεού, ώστε δια Πνεύματος Αγίου το σώμα το θνητό να μεταμορφωθεί σε αθάνατο και το σώμα το φθαρτό σε άφθαρτο. Δεν είναι τώρα η σωτηρία, τολμώ να πω, απλό πράγμα, όπως 2000 χρόνια τώρα όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Τώρα η σωτηρία είναι να είναι έτοιμος ο άνθρωπος, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, και έτοιμος είναι αυτός που ακολουθεί ακριβώς όλο το Λόγο του Θεού και πληρούνται Πνεύματος Αγίου. Όχι κατ' επιλογή, δεν τσιμπολογάμε, τρώμε το Λόγο του Θεού. Όλο το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει την παραβολή. Οι πέντε εφρόνιμες εκόσμησαν τις λαμπάδες τους. Οι πέντε εφρόνιμες έτρεξαν να βρουν λάδι, αλλά ο νυμφίος ήρθε, εισήλθε και εκλείστη η θύρα. Και είναι φοβερό να κλειστεί η θύρα, η θύρα της αιώνιας ζωής. Και οι πέντε μωρές φώναζαν, άνοιξον, άνοιξον εις ημάς. Τώρα είναι αργά. Και ο Κύριος τους είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Και αλλού λέει, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Δηλαδή, αυτό αδερφοί αγαπητοί που γνώριζε ο Χριστός, δεν το γνώριζαν ούτε οι πέντε φρόνιμες ούτε οι πέντε μωρές. Αλλά ο Χριστός το γνώριζε. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Να σκεφτούμε, άραγε Κύριε τι βλέπεις εμένα. Είμαι μέσα στις πέντε φρόνιμες. Δόξα στο Θεό. Ή είμαι μέσα στις πέντε μωρές και χάθηκα. Όταν λοιπόν, γιατί μας λέει αυτή την παραβολή ο Κύριος? Ακριβώς για αυτό το προβληματισμό. Να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αν δεν σου αποκαλύψει ο Θεός αυτό που μόνο Αυτός ξέρει, εσύ θα νομίζεις, αλλά δεν θα είναι έτσι. Θα νομίζεις ότι είσαι έτοιμος, αλλά δεν θα εισέλθεις. Δεν μας το λέει για να τρομάξουμε, ούτε μας είναι εκφοβιστής ο Κύριος. Αντιθέτως είναι αγαθός και μας το λέει για να έρθουμε σε Αυτόν και να πούμε με απλότητα, αυτό που δεν ξέρω Κύριε, δίδαξέ μου το εσύ. Τόσο εύκολα. Εσύ είσαι ο διδάσκαλός μου. Αυτό που δεν ξέρω, δίδαξέ μου το. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, φανέρωσέ μου το. Και αυτό που δεν μπορώ να κάνω, δώσε μου δύναμη να το κάνω. Γι' αυτό μας λέει αυτή την παραβολή. Για να μας βοηθήσει σήμερα να πάρουμε στερεά απόφαση καλής ετοιμασίας. Όποιος σήμερα φύγει από εδώ και πει ας το Κοροβέστη να λέει εγώ ξέρω, του λέω ότι δεν τα λέει ο Κοροβέστης. Μακάρι να τα λέγω εγώ για να μην του δώσει σημασία, αλλά τα λέει ο Λόγος του Θεού και πρέπει και εσύ και εγώ να του δώσουμε σημασία. Και όποιος πει ότι εγώ δεν δίνω σημασία γιατί με έχει αναγεννήσει ο Κύριος, με έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο ο Θεός, εγώ του λέω ότι την ψυχή σου, την καρδιά σου νομίζεις ότι την ξέρεις και μπορεί να την ξέρεις τώρα, τις αντοχές σου δεν ξέρεις. Το καταλάβαμε αυτό? Τις αντοχές σου δεν ξέρεις. Γι' αυτό αυτό που χρειαζόμαστε αδερφοί αγαπητοί είναι να ταπεινωθούμε σήμερα και να πούμε ελέησέ μας Κύριε κατά το μέγα ηλαιό σου και δίνε μας τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου
και τη φώτιση να περπατάμε ακριβώς κατά το λόγο σου, χωρίς να κλείνουμε δεξιά ή αριστερά. Γιατί τι να το κάνω, και αν κερδίσουμε τη ζωή όλη και τον κόσμο όλο, αλλά χάσουμε την ψυχή μας, τι να το κάνουμε. Να δουλεύουμε, να βγάζουμε λεφτά, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αγωνία, με χαρά, να πετυχαίνουμε, τι να το κάνω. Είναι αυτό που έλεγα πάντοτε στα παιδιά μου, τότε που διαβάζανε για το πανεπιστήμιο. Μην πάμε στην εκκλησία σήμερα. Λέω, παιδί μου, κι αν πετύχεις πρώτος και τελειώσεις πρώτος και χάσεις την ψυχή σου, ποιο θα είναι το όφελος σου? Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός, και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν, μην ανησυχείτε. Γι' αυτό στην εκκλησία θα ερχόμαστε, και όταν έχουμε πολύ διάβασμα, στα διαλύματα του διαβάσματός μας στην εκκλησία θα ερχόμαστε, και ο Θεός θα με ρυμνήσει. Θα με ρυμνήσει. Τι θα με ρυμνήσει? Να περάσουμε όλοι στο πανεπιστήμιο? Δεν είναι αυτή η μέρημνα του Θεού. Θα με ρυμνήσει να περάσουμε στη βασιλεία των ουρανών, αδερφοί. Δεν είναι όλοι να γίνουν επιστήμονες, ούτε όλοι να μην γίνουν. Κατά την ικανότητα εκάστου την άλλη Δευτέρα θα διαβάσουμε. Έδωσε ο Θεός και φυσικά και πνευματικά τάλαντα. Εγώ δεν μπορώ να σπουδάσω. Και λοιπόν θα γίνω ένας μαραγκός που θα βγάζω του κόσμου τα λεφτά? Αυτό είναι? Ωραία, στη βασιλεία των ουρανών θα μπεις. Θα μπεις. Θα μπεις. Θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό έχει σημασία. Αμήν, αδερφοί. Σήμερα λοιπόν να φύγουμε ταπεινά, με επίγνωση ότι μπορεί να έχουμε μάθει πολλά, μπορεί να ξέρουμε πολλά, μπορεί μέχρι σήμερα να έχουμε ζήσει μια όμορφη και ευλογημένη ζωή, που δεν το πιστεύω, αλλά εγώ λέω ναι, μια αγία ζωή. Εκείνο όμως που δεν ξέρουμε είναι τις αντοχές μας, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα είμαστε έτσι και καλύτεροι, ή θα είμαστε έτσι και χειρότεροι? Γι' αυτό χρειαζόμαστε, αγαπημένα μου αδέλφια, χρειαζόμαστε την ανάγκη, τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού, και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έτσι οι αντοχές μας θα ξεπεράσουν και τις αδυναμίες μας και τα χρονικά περιθώρια και όρια που ο Θεός έχει θέσει μέσα στη μακροθυμία Του για την έλευσή Του. Αμήν.